σε απασχόληση για μερικά λεπτά, θέλω να καταθέσω την ίδια εμπειρία από την οπτική ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος ξεκινά και εργάζεται στην Ελλάδα. Θυμάμαι σαν σήμερα την ημέρα που με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου. Ήμουν στο νοσοκομείο στην εργασία μου και μου είπε μυρτό, το χάσαμε το σπίτι. Ήταν η μέρα που ενημερωθήκαμε ότι όχι απλά έχει γίνει κατασκευαστική έκθεση, αλλά ενημερωθήκαμε απευθείας ότι έχει ήδη πληστηριάσει το σπίτι. Θυμάμαι ότι γύρισα σπίτι μου και ήθελα να καταλήξω, δεν θα έβρισκα τη δύναμη. Τη δύναμη την άντλησα από τη μητέρα μου και από τον κόσμο που είδα ότι έρχεται να μας αγκαλιάσει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που με κάνατε να πιστέψω και να βρω ξανά την ελπίδα. Γιατί σε αυτή την ηλικία είναι πολύ δύσκολο να οραματιστεί στο μέλλον, όταν ξεκινάς μέσα από τόσο δυσχερείς συνθήκες. Το αίσθημα της αδικίας είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι κοινό βίωμα για όλους μας. Όμως σηκώνω το κεφάλι ψηλά, τα καταφέραμε δύο φορές. Πλέον, όσο και αν τρέμει η φωνή, ξέρω ότι έχουμε δύναμη. Δεν θα εγκαταλείψω. Πλέον ακολουθεί και εγώ τη μητέρα μου στην αγώνα. Και θέλω να ευχαριστήσω και για την ευκαιρία που μας είχατε, που μας παρέχετε να είμαστε εδώ όλοι σήμερα. Να γνωριστούμε μεταξύ μας, να νιώσουμε ακόμα πιο έντονα ότι είμαστε ένας δίπλα στον άλλον. Και να ευχαριστήσω φυσικά για τον καθένα ξεχωριστά που ήταν κάτω από το σπίτι μας, κάτω από το σπίτι ανθρώπων που δεν γνωρίζει. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι σε όποιον χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ευχαριστώ πολύ.